Και θα πεισώ το αρφού μου, ρε βλάκα! Βούλα! Είσαι μελάρα μου! Ξέρω το! Ρε άχρηστη, τι σας έβαλα να κάνετε ρε! Θκιο μωρά να προσέχετε ρε! Θκιο μωρά και τα καταφέρετε ρε! Έλα ρε κουμπάρε. Αγωνίζει να μου να κάνουμε. Θέλω έναν εκατομμύριο. Και να σας φέρω τα μωρά σας πίσω, απόψε κιόλας. Μην πάρω τα λεφτά, έχω τις λεφτά. Έρχομαι, μην ακούς τι λέει! Σταμάτα! Έναν εκατομμύριο. Μην όνειβά σου. Θα τα βάλεις μέσα σε μια τσέντα που να είναι εύκολα, με φερμουάρ. Θα πάει τσάπου να σου πω. Θα πληρώσεις τον οδηγό, θα σου ανοίξουν πίσω, θα πιέσεις τα μωρά σου και τέλος. Και μην κάνεις καμιά μπελάρα, να. Θα τα ξαναδείς. Κιό είσαι. Θα είμαι σε κοφτή. Πού να έρθω. Κύριε, θα Καμωρά. Έλα κύριο Θαλή, έδω εγώ στα 7 και φύγω να λέτε μωρά μόνο εμείς. Ποιος σας έβαλε μπάνω. Δεν ξέρω. Ποιος σας έβαλε μπάνω. Δεν ξέρω. Ο Αρτέμις ο αθάνατος. Α, μπράβο. Και τα κοπελούσκια τα δρόμου που είναι. Εφιά μας. Πού πάμε. Δεν ξέρω. Χαθήκαμε, δεν είσαι τίποτε δάμε. Τώρα να ξημερώσει για να δούμε. Ας πω να ξημερώσει, να γίνουμε παγάκια, πάγωσμα. Έλα. Τι κάνεις ρε Παναδέ. Μια αρφή την έχουμε. Μπορεί να την μισούμε, αλλά πρέπει να προστατεύουμε. Να μας φάσει τα κογιότ. Ποια κογιότ. Άκουσες που είπε ο Λευκός ότι έχει. Έλα από εδώ. Ξέρεις. Όχι, ένστικτο. Α, καλά. Σου καταλά. Είναι μόνα τους οι Ιορδάνοι. Μόνα τους μες στο ψοφόκριο και εγώ τα καμέ καθούμε πάνω σαν αναμένα κάρμπουνα. Θα κρυώσουνε, θα αρρωστήσουνε. Κάνε κάτι έβρετα! Προσπαθώ, Ειρήνα, προσπαθώ. Δεν προσπαθείς αρκετά από ό,τι φαίνεται. Με κοφτή έβρετα! Κυρία Ειρήνα μου, πέρασε. Η κάμερα με τη χάλπα, να σου τα φέρω τώρα που λείπει ο Εφοκλής. Κυρία Νίτσα, μου έχει πρόβλημα και δεν σε αφήνει. Καλύτερα να μην το κάνει. Όχι, μάνα μου, καταλάβει ο Εφοκλής που έτσι πράγματα. Α, τούτα, είναι η αφαιρά σου. Τι είναι αυτά, παπούτσια. Όχι, μάνα μου, είναι τα λεφτά. Τήληξα το πώ μου είπε, ζωρέλα, πρέπει να είσαι καμιά μου, δεν τα αρκά. Άρα 80.000. Ναι, ναι, ελά σου πω, μάνα μου. Γιατί δεν πιάνουμε καμιά που είναι μηχανούδε που έχουν στι τραπέζε και φτυχού. Να ζει μια νεσυδαμή και μια εγώ σπίρι. Είπα το άντρα μου, αλλά δεν τέκεται. Φοβάται ότι θα μα υποψιαστούσουν. Μα γιατί δεν τζοκαμούν τίποτε παράνομο. Άτε, πάω εγώ να κάνω και αύριο μπρο μπρο και τα υπόλοιπα και να σου τα φέρω, έτσι για. Καληνύχτα. Έλα τους μπρικές. Μάχουμε, Ειρήνα, μάχουμε. Δεν μάχεσαι αρκετά από ό,τι φαίνεται. Τι ώρα τους φύγανε, σου υποφαλής. Μου είπε. Αν τους ετσίλησε κανένα αυτοκίνητο τα πάνω τα που είναι σκοτεινά και μας έφερες να ζήσουμε.
Μαρθία! Πέτρο! Εγαθία! Κουράσε κανένας? Μα! Μα πού γυρίζεις έτσι ώρες παντρεμένη γυναίκα? Εγώ είμαι στο καμπίν που γυρίζω, όντως γυρίζω αυκαλά μάτια μου. Εντζε μόνο τα μάτια μου που βγάλω. Α, είμαι σίγουρη. Καλό τα ούλα. Α, έχει θέρμανση, εντζε μόνο αυκαλείς. Γιατί φάσε με να αρρωστήσω? Αρρωστούν οι αδρόποι, όχι τα χτινά. Α, εγώ είμαι χτινό δηλαδή. Ναι, έτσι που κάνουν τα χτινά, πιάνουμε πιο βρισκούν. Ποιο σε βουρά? Κανένα σε με βουρά. Γιατί τα πάει έτσι. Μελά σου πω τώρα, έχει ωρέξει δηλαδή πέ μου. Σαν την παπύρα, και θεωρείς και πίσω σου. Άτε σε παρακαλώ που να μου πει εμένα τώρα ότι πα σαν την παπύρα, σε παρακαλώ. Καλά, εσύ ρωτά με συνέχεια που πάω, και σε ποιου ξυντινόμενοι εγώ να με ρωτήσω μια φορά. Εγώ είμαι γυναίκα με υπόλοιψη, έχω το κουτέλι μου καθαρό. Ούλοι με στο κάμπινγκ έχουμε τσι πάνω. Τσι μένα, τσι πάνω, τσι κάτω. Τσι... Μελά σου πω, βάρτε και να μου ταραξεί στο νευρικό μου σύστημα, μη πέ μου. Ο τσενούρκο. Ο τσενούρκο τι. Πληρώνει για τα φαγιά που κάνει. Καλό μου χτί. Ετύλιξε σα όλου και κάμνησα ό,τι θέλει. Και εσέναν και το εστιατόριο ανενόχλητο. Να μου θέλει να πει. Τα λεφτά που σα διά, που του δουλεύκετε, ξημαρισμένα. Ενώ τα δικά σου είναι καθαρά σιόνι. Που να μην μου πω, έχασα. Ετούμπαρα. Μα δηλαδή και εγώ ώρες ώρες είμαι τέλεια αφηρημένος, δεν είμαι αφηρημένος μαμά. Νομίζω αγάπη μου ότι είναι ώρα να πάω να κοιμηθείς. Γιατί? Γιατί να μην είσαι ξυπνός. Γιατί να πάω σχολείο αύριο. Όχι, αλλά πρέπει να ξεκουραστείς. Είμαι ξεκουρασμένος. Να μου παίζεις. Εγώ με τον το φορτηγό δάμε. Και βουρώ πολλά γλύωρα. Και πρέπει να αποφύγω τους κακούς και τα εμπόδια. Οδηγάς, α? Οδηγό, ναι. Και είμαι πάρα πολύ καλός οδηγός. Λόγω του ότι χειρίζομαι το ποδήλατο μου πολλά αριστοτεχνικά μπορώ να πω, έχω το ψηλότερο σκορ. Λες και μου θέλεις να μάθεις να οδηγάς. Θέλω, ναι. Εσύ έπιασες και το δίπλο καμπίνο του θέλει. Όχι, δεν είμαι εγώ, μαμά. Εν είπαμε να με μου λάλεις ψέματα. Εσύ λάλω. Έβαλα σε τα μωρά του καινούρκου, ναι. Παραδέχτου του. Τελικά είμαι ξεκουρασμένος, θα πάω να κοιμηθώ. Καληνύχτα. Σοφία. Κύριε Θάλη, τι έπαθες? Τίποτε. Έχεις αίματα πας στα χέρια σου. Ήπαιρα ένα σιλό η μάνα μου, σαν έρχομαι τσιλημένο και έπιαλα πάρω στο χτινίατρο μου, πέντω και ως κάτω και υπογιάζει μου τους. Δηλαδή μου μείνει έξω όπως είσαι ενώ στο διπλοκάμπινο και να έρθω. Έκατσα καρτέρον πόξο μέσα στο διπλοκάμπινο, έβραζα το και φύλουν το ως που να έρθει. Εσώθηκε. Πας στην τρίχα. Ω. Και η πεζίνα. Και η βάρκα. Μα να πάει τώρα με βάρκα. Είναι να πάω να σύρω τα δίχτυα και αύριο το πρωί να πατάς στην άξιο. Τι ώρα? Ο καθένας. Να, είδες. Κύριος που μας θύμισε. Άντε, Σοφία μου, καληνύχτα. Είχαμε υπηρεσία. Καλά, καλά. Καλά.
Εσύ το πήρες άντου. Τα νόνιου παρέλα μέσα στο σφαγείο. Γεια κρέζες, φάγγεις. Δουλειά στο χέρι μας. Άντε ανοίξε μου μια τσακρίως παπληθώ. Καλό θάλι μου, καλό. Ρε. Εσκόβιζε τσάμε στο κέντρο του τάφου, αν πότε πήγαινε με έναν σπάρι φαγιά. Όχι, να φάτα φαγιά παίρνει τους τα δομισφαμένοι, τώρα χατζίρι ρέντε. Πολλο κοντοσυνάετε τους και νουρκούν τα λυσφαιρίσια έχω. Είναι τους μαϊρεύκοι μόνο. Ε, μόν. Σίγουρα. Είναι άλλο. Ξέρω γιο. Όχι, ρε το πουρέκι. Πίνα καθοκλιπίνε. Πίνα καθοκλιπίνο. Παναγία μου, ήρθατε, δεν το πιστεύω. Καζίνη να πεφάνω από την αγωνία μου, έπιανα συνέχεια τηλέφωνο του παπά σας να έρθει να σας έμπρει. Νομίζω έκασα 10 χρόνια από τη ζωή μου, αλλά τελείωσε τώρα. Είσαστε καλά, εντέρα σας και εκείνη, έκαμε σας κακό. Είμαστε καλά, μαμά. Σε κουρεύω, φία μου, εσύ Πέτρο. Δεν μπορεί να μου κάνω μαμά, γιατί μπορεί 12 χρονών. Ναι, όλο φαίνεσαι. Τι γόσο εδώ κάνει, πα σε παλαβού. Τι εννοεί, αγάπη μου. Εκατούρισα με στη σύκλη. Περίμενε, ρε, να το πούμε από την αρχή. Επειδή εσύ κόρη. Εντάξει, ο ένας έλειπε και μετά... Α, ναι, 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 έλειπε ο ένας και έμεινε ο άλλος μόνος του και κατούρισα εγώ μέσα στη σύκλα και το κάλεσε αρφής μου και μόλις άνοιξε την πόρτα του βαν εσώνωσε νουρα έτσι. Λιάξ! Και μετά βρούσαμε και φύγαμε. Μπράβο, ευαμφία μου, αγάπη μου! Εγώ που κατούρισα... Και εσύ, μωρό μου, μπράβο σου! Άντε, πρωί πρωί θα μαζέψουμε τα πράγματα μας και θα πάμε σπίτι μας, ναι? Ο παπάς σας που είναι? Δεν το είδαμε. Θέλεις τίποτε άλλο, ρε αγαπάκι? Το κρασί, μάνα μου, να τα φάμε έτσι. Ωραία, με σωνείς πόψε. Α, πώς υπόψε. Είδαμε ότι ρνάψουμε την κουβέρτα την ηλεκτρική να βράσει το πάπλωμα και αφέσουμε την τσίρι. Α, ναι, είπαμε. Σιγά όμως, α. Όχι, με φάσε. Όχι, γιατί προψέσαι, χτύπησε από ήμου, πας στο κομμωτίνο και μαύρισε. Και οστάσεις το πολύ. Χαρά στην όρεξη σου, ρε Στέλνα. Έχω να φτάσω να γεννώ και εγώ 50, θα δούμε και κάνουμε. Καλό για τούτο, μάνα μου. Για τον αρτεμή που σου λέω. Α, τι. Φοβούμαι να μην του κάνουν κανέναν κακό. Δεν ξέρω, αν η χρωστά σε χαρκάζει το κοκλίκους. Πόντι μου, αμέν ξέρω. Κουμαντάρετε το γιο σας, να μην το κάνω εγώ. Τι έγινε, γεια μου. Όποιος ξαναγγίζει είπα στα μαρά μου, επέθανε την ίδια ώρα. Την επόμενη φορά δεν θα του χαριστώ. Νοσί πέτσε, νοσί νοσί. Είμαι τούτον που να το στείλω να πάει. Αστικιάβαστος. Δικός μου, δώσ' μου το. Να σιωπήσεις. Το λοιπόν, που δαμείς ούτε θα κάνω το τύπο εγώ. Δεν έχουμε λεφτά για κανέναν. Ούτε για συγγενή, ούτε για γιον, για κόρη, για εγγόνη, για κανέναν. Με καταλάβατε. Ό,τι πεις, γεια μου. Εγκαλά, γιος μας. Να μου κορού, ξυπνήσες. Ακόμα. Η δική σου που είναι. Κοιμούνται. Το ψιντρούι. Κοιμάται. Να σου πω εσένα καλό. Τι. Τώρα που τέτοιος είναι η ταλαιπωρία σας, να σε ρωτήσω κάτι να μου πεις αν ξέρεις. Αν ξέρω. Δεν σου ζει ο ψιντρούι μου βάλετε πάνω λεύκο να κλέψω διπλό καμίνο. Δεν κλέψαμε το διπλό καμίνο. Μαζί μου πώς δεν τη χάνεις. Εμείς απλά πήγαμε μέσα, δεν ξέρω μετά αν ήρθαν κάποιοι άλλοι. Ήρθα εδώ που πεισμένα μέσα σε μια λαξιά. Φτυχώς που δεν είναι η νοικοκυρά. Πάλε καλά. Τι είναι μια γωνιά και μέσα στα μαρούι. Εμείς μόνο μπήραν πίνουμε. Ο λεύκος πίνει και γωνιά και πάει στον κύριο του. Τι πού να κυριστού, κύριε Θαλή. Είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Γιατί εσύ ο ψιντούνι βάλετε πάνω λεύκο να κλέψετε την προγραμμή. Εν είναι ο λεύκο που τα κλέψε. Αλλά. Εγώ έχει πρόβλημα. Αν είσαι φάγε κορούζε να βρει τον πελά σου. Τι είναι το να κάνει, να με δερεί. Τι γίνεται εδώ. Ω, κυρία Ιρά μου, ήρθα να δωρήσα τον καλά. Έμαθα από τον άντρα σου. Α θέλει καμιά βοήθεια να σα τανίσω. Εμά να βοηθήσει. Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε. Βοήθα τον άντρα μου καλύτερα, εμεί θα φύγουμε. Πού να βρείτε καλύτερα σίγουρα. Σίγουρα σπίτι μα. Ένα κοιμηθήκα έψη δωρε στρατά. Να μου μετρήσεις την πίεση μου, πρέπει να πιες τα 20. Πού είναι το 4 τώρα. Θέλω να σου το χτυπήσω. Παρέτα ρε Στέλλα, εθώρω. Εθώρεις. Εδώ δάμε. Με τζίνα να γίνει κάθε φορά να χτυπάς ούλους τους αριθμούς που τρέχει, να μπαίνεις στις πρόσφατες κλίσεις. Σιώπα και χτυπά. Να μπαίνω στις πρόσφατες κλίσεις. Γίναμε τζεψες με δυο σιλικά, με ένα τάθηκο δηλαδή. Σιωπή,
Πάντης. Έλαγε μου. Δεν μπορεί καιρό. Ρε, πέ μου, δεν τα μπούκαμε στο κοινούρκο και ήρθετε ευριασμένος με το σιπέτο. Με ευριάζει ο Λιζοφλόρος. Τι του έκαμε, ρε. Τίποτε δεν του έκαμα. Αφού έτσι μας είπε. Απειλήσε σαν με το σιπέτο ο Παλαβός. Ναι ρε, απειλήσε μας για σένα, ρε. Να μην ξανακοντέψεις τα κοπελούτια, του είπε. Εντάξει, θέλει να κάτσεις φυλακή, ρε. Γιατί να μαραζώσει ρε παλιό καιρό. Και να σου πω και κάτι, εσού φταίς που φτάσαι ζάμε. Τι λαλείς του παπά σου, μεγάλος άνθρωπος. Θα πάθει και τίποτα μας μείνει στα σέρκα. Εν εγώ που να σας μείνω μες στα σέρκα, δεν δέχω τα γυαλιά που χρωστώ. 400.000 που έπιασες, τι δες έκαμες. Έφατα ρε, έκαμα τα γυαλί. Έλα αγαπάκι μου, έλα, έλα, έλα. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα. Είχαμε κανένα αντίκομμα. Όχι. Ο μασκοφόρος. Έκοψε. Καιρό να κόψει και εσύ οξά. Οξά, κύριε Θαλή. Όπως αγαπάς. Έτσι και ο τρεις μέρες με γύρεψε. Κάτι του έτυχε. Εσύ. Εγώ τι. Γύρεψες το. Εγώ ήταν να το γύρεψω, τον μου έκοψε. Πήγαμε ψάρεμα. Ναι, πήγαμε, εσύ ήταν για δίχτυα μας. Ευτυχώς δεν είχε πολλά μποφόρκα, ήταν λάινη θάλασσες. Πήγαμε τίποτε. Όχι. Κυρία Σοφία μου, τα πότε έφυγες, πότε ήρθες. Εφιέψες. Ας από πού μείνες. Στο ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, τα κότσια από το χώσπιτο, δεν σου κάνει. Φέρνω πελάτες στο κάμπινγκ, κύριε Γαθοκλή. Σου κατάλαβα. Μια φορά να γελάστηκε να φέρει και σύραμε τον και πήγε. Α, Σοφία μου. Η κυρία Νίτσα μας, καλά. Καλά, καλό. Μα σαν να θεωρώ ότι είναι πολλοπάιτια μέσα στο τροχόσπιτο του καινούρκου με γυναίκα του. Αφού από το συνέδερη τώρα, εντάξει, ποιος είναι την ημέρα που του παίρνει, έτσι ρε χάλη μου. Του τάσου στο εστιατόριο, που τα μαϊρεύκει σπίτι σας. Ναι. Στο τροχόσπιτο του καινούρκου ήταν που γυρεύκει. Σου κατάλαβα πάλι. Καληνύχτα. Θα μου λες που του φέρκεσαι να τους πιάνεις, να τους φέρνεις λίγο εδώ αν θέλουνε και θα μου τους φέρνεις πίσω την ίδια μέρα. Να ξεκινήσουν και τα ιδιαίτερα, ο Πέτρος μου το πινκ-πονγκ, η Ευαμφία μου είναι τελειόφυτη. Και ποιος είναι να μας παίρνει. Εγώ αγάπη μου. Αφού είσαι ξιάνη δεν τα έρχεσαι να μας πιάνεις, έρχεσαι 3 ώρες μετά. Μια φορά έγινε. Μια μία. Παίρνετε μου και ένα τηλέφωνο αγάπη μου να μου το θυμίζετε, έχω πάρα πολλά πάνω στην κελέ μου. Εγώ δεν έχω τηλέφωνο. Ούτε τι τσάντα με τα βιβλία. Επιάσα μας τα γενιθιό που θέλουν τα λεφτά του παπά. Α, φτυχώς μου το φήμισες, αγάπη μου. Να πάρουμε λίγα να έρχομαι μαζί μας. Ιορδάνη, κανόνισε τα. Ξέρεις εσύ, ε. Και μην ανησυχείς. Μίλησα με την κυρία Νίτσα και θα είναι η βοηφός σου από εδώ και πέρα. Της έδειξα πώς να κάνει ματσούες, πώς να τα μετράει. Και αν δεν προλαβαίνεις, να μου φέρνεις και εμένα λίγα στο σπίτι να κάνω. Καλή εξαπίνηση. Να τα μετράζω, ξέρω να ραβάεις. Πάψε εσύ. Δεν ξέρω πώς δάμε, στη χώρα είναι για μαχαζιά. Εμπού την αρχή που είσαι μόνος σου, ρε παπά. Εμείς δεν θέλαμε να έρθουμε. Θέλεις μας επειδή είσαι που να μας αφηγείς. Εντάξει, αγάπη μου, τελείωσε τώρα. Πάμε σπίτι μας. Ο γιέτα είναι όλα μη. Όχι. Παπά. Συμφαντάζομαι ότι θέλετε να με αγκαλιάσεις. Όχι. Άντε, φέρτε τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να αποσυρελίσουμε τον Λεύκο. Δεν προλαβαίνουμε. Αγαπάκι, νομίζω πρέπει να πιάμε υπάλληλο. Για το σκούπισμα, ναι. Μα και πού να κάνω χίλιες δουλειές, αμέ. Γιατί εγώ με το μανικιούρ δεν σε φέρω, αφού κάνω τότε νύχτα το πρωί είναι χάλια, απαραίτητα τέλεια. Άντε, ρε Στέλλα. Γιατί είναι, αγαπάκι. Μιλήσαμε με το γιο μας, είχε ιδέα.
Η γυναίκα μου ήταν μωρά μας 20 χρόνια με το κάμπινγκ εξαιτίας του γιού σας. Ναι, αλλά τέλειωσε τώρα η γυναίκα. Εγώ είναι τέλειωση. Ο γιος σας 18 μου του. Παίζει. Ήρθε εδώ να το βοηθήσουμε και πρέπει να τον πελά μας. Συγγνώμη, Ιορδάνη μου. Ζήστε. Που ήρθατε για μένα να του δώσουμε λεφτά η μισή μου. Και δείξαμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Θα ξανάρθει, γεμό, υπόσχομαι σου. Αν ξανάρθει, θα πιω εγώ την αστυνομία. Α, ναι, σε μας συνάξουν όλους που γύρω που θέλεις. Την επόμενη φορά μου να έρθει στο κάμπινγκ να απειλήσει εμένα ή τα μωρά μου, τη γυναίκα μου, εφάτων. Τι? Και κάτι άλλο μπορεί, ξέρετε. Μπορείτε να με δικηγορήσετε με τον άλλον τον Δημήτρη, τα χαμού για να φάμε. Ήθελα να σε βγάλω μου τη μέση γιατί ξέρεις πολλά. Τελευταία στιγμή είναι γλίτωσα, ε. Και κάνω ίσον γίνο. Δεν θα διστάσω να καμίσω το γιο σας. Λάπελος το δώσω. Ήταν να κορτώσεις νούρο, ρε αγαπάκι. Ο μάστρος Ιορδάνης. Θα μείνει. Α, να μην δουλέψει. Να σηκώσει τα βάρη της οικογένειας. Εσύ και ο Νικόρου. Κάποιος πρέπει να μείνει πίσω να δουλέψει. Το ψυντρούει. Να έρχομαι να σε θωρώ με να χώνεσαι. Γεια. Γεια, Σοφία. Πεύκετε. Να σε ελπίσουμε για πάντα. Γιατί? Είναι επικίνδυνα. Που ποιο? Που διάφορους. Κάλεσα ταξί. Παίρνετε με ως το δρόμο πάνω, αμέν το φέρνω ως κάτω στο κάμπινγκ. Μπες μέσα. Να σε πετάξω, ρε Σοφία, πού να πάεις? Στην αστυνόμο. Στο σπίτι της βασικά, γιατί εθέσαν τη σε διαθεσιμότητα. Να φιλέψετε. Γιατί φοάσαι? Δεν αφήσω. Στο επανειδήν, κύριε Φαλή. Την υγειά σου. Με βάλετε μου ζάχαρη. Ένα. Αν επιθυμίσα ένα πράγμα από το γραφείο, είναι τα σάντουιτς της κατσίνας μας. Με πιάνεις να έρχομαι να σου φέρνω. Ευχαριστώ. Και κρατάς μου καζιά, ναι. Η δουλειά σου τα κάνεις. Αν δεν σε έθετα σε διαθεσιμότητα και φτάνε στα αυτιά τους ότι κάνουν σουράσεις, τότε να πω κι εγώ σότ. Όχι, καταλαβαίνω απολύτα, αλλά αλήθεια, με μια χαρά. Ξεκουράζομαι. Θέλω 1000 ευρώ το μήνα μόνο φάρμακα. Γιατί, Δημήτρο. Έτσι όπως πάμε να θέλω για μένα. Ταράξαν τα νεύρα. Εν τω μεταξύ, να έρθει η Σοφία από κοντά σήμερα. Θύμεις με. Από το κάμπινγκ. Είσαι εκτός υπηρεσίας, α. Φίλοι, κάπου να έρθει. Α, άκου την. Κύριε Σταύρο, η Σοφία είναι μόνιμος κάτοικος του κάμπινγκ. Σοφία, ο κύριος Σταύρος είναι ο διευθυντής μου. Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Πάει καλά το κάμπινγκ μας. Να σας αφήσω. Κι αν πεθυμίζεις το σάντουιτς με συντριάρα λαλείς μου. Καλημέρα. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Είμαι πολλά χαρούμενη. Τέλειωσες το θέμα. Ναι, πήγε μια ασφάλεια, άλλαξα τη. Μάνα μου, τούτο είναι ευκολία. Ο Ιβάλλου συνέχεια και τον μπρίκι. Έκλειπε να ξαναπέσει το αυτόματο, να τσεκάρουμε το γενικό, μπορεί να τίποτε άλλο. Ράβε μου, έμεινε μόνος του δημορκός. Πώς το χέρι μου, μάι. Και τα μωρά του έτσι έρχονται. Να μην έρχονται, να μείνουν μανισί τους. Γιατί τόσο καιρό είναι τέλος έτσι. Εν τσίρις τους, γιώτα μου. Να με θυμίζω, να μην έρθουν. Τούτο με το πεις του Λεύκου, α, και να μου τον κουρτίσεις πάλι. Να περάσει μια εβδομάδα και ο εβδομάδα, για να πεθυμίσουν τον Τσίριν, ειδικά ο Ψιντρούι. Αφού έχουν τη μάνα του. Άλλον η μάνα, άλλον ο Τσίρις. Τούτα λόγο που λαλούσαν και του Λεύκου μου για πόνα μου το. Που δαμέ και εδώ, Τσίρις του Λεύκου για με τώρα. Φοάται σε θα λέει. Αγαπάμε, όχι. Γιατί πε σου το. Ω, Ελάγκα και α με δαμέ πόξ. Πρώτα να θέλει. Πει του Ελάνο ότι τα έχουμε να το χωνέψει κανεί. Μάντα που έχουμε θαλή, νόμιζε πω είμαστε 20 χρονών. Γιατί είσαι περί του. Να που θέλεις δηλαδή να θυμηθεί τα παλιά, τότε που έρχεσουν δαμέ και λαλούσαμε τους 1000 ψέματα, ο ένας ας τον του λαπούει, νόηγες του πως είναι ο σωλήνας. Έτσι και τον ο Θαλής σου ξεστούπωνε σου τα ψέμα. Ένα άλλα πράγματα που ξεστούπωνε ο Θαλής. Ζαμπούα. Και το καφέ σου για να κρυά. Έχουμε πρόβλημα μόνο και μουρκώ. Άντε πάλι. Να φύγει. Δεν φεύγει. Γιατί, φτιάξε το, φοάσε το. Και δυνάμωσε.
Εσύ ωραία δυνατόν. Πόσα εμέτρησες? 3.000 ακόμα δεν σε το πήραμε. Και στη χάρη μα. Είσαι ανάγκη ένα αστείο. Αφού ξέραμε το ρε αγαπάκι. Ποιος το ήξερε? Ασχέτως αν παίζαμε μπελόγκο μέσα μας, ξέραμε ότι κάτι έμπα καλά. Αγαπάκι μου, εγώ νομίζω το πουλήσουμε και να βγούμε που μέσα. Α, γιατί αφήνει μας νομίζεις. Γιατί τι να κάνουμε ό,τι θέλει δηλαδή. Δεν καταλάβεις ότι μας έχει δειμένους. Παναγία μου, Στέλλα και σύνορα. Έτσι χαίρε, δεν θα μου ίσκετε. Θα δω το κλίμα. Σιγά, να μην πάρεις μητά σου. Μαγκόνι, έχει πρόβλημα, θα υφάτσι μου. Σου πρόβλημα. Μπέχε λίγο ρολάρις, να το τσεκάρω. Όχι, είναι εντάξει, μια χαρά είναι. Έχουμε τίποτε. Πείτε μου, ήρθε η νύτσα, σας φέρει ο παλιά. Όχι. Είναι και καρτερούμενοι. Άλλο λίγο και συνάεται ο κόσμος. Έπαθες τίποτε. Ήξερα, σου πω πριν πω χάσει μια. Του λέει το μόπα, χτίσαν τα πάντα. Μάνα μας σε ωραία, πένες σώζε μαϊρεύκη τούτη τώρα. Ποιος? Εγώ είμαι. Έλα μέσα. Οπ, τι γίνεται εδώ? Η κυρία Νίτσα είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι, εγώ για τον κύριο Ιορδάνη μου γίνομαι χαλή να με πατήσει. Μα ήρευκο και στο εστιατόριο, δεν ξέρω αν φάεις που τα φαγιά μου. Καλύτερα θα τα ξαναφάεις. Θες να σου κάνω και κουπέπια να γλύφεις και ροσινή. Ναι, αλήθεια της. Τρίφκω πολύ και ντομάτα έτσι που κάτω βάλω και κάνω πόσο λεμόνι είναι όπως τις σημερινές που το τζεύκους είναι. Εγώ πολύ κοντζά με να τον νόθεις. Αφού η δουλειά στο εστιατόριο του κύριου Τάσου τριπλασιάστηκε. Τον είναι καλό. Πολλά καλό νοεί. Ενώ για μας, είναι κύριε Ιορδάνη μου. Άτε, εγώ να πιένω, κύριε Ιορδάνη μου, και ξέρεις όποτε με χρειαστείς, λαλείς μου, είναι δουλειά στο χέρι μας. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, κύριε Ιορδάνη μου. Όχι, μα κάθε φορά και... Άτε, κι αν. Κανόνισες τους ούλους τώρα, α? Καλοκρατώτος. Σε κανέναν πάντα στέκεται? Που τούτος που ξέρουν όλοι. Εξαγόρασες τους ούλους, δηλαδή. Σχεδόν. Ο άντρας της κυρίας δίλεξε το φόρο. Τι? Ξέρει τη γυναίκα του βοηθάσε, όχι να μας βερτέψει. Να μου νίτς. Να μου θέλει. Από πού πάεις? Να μαϊρέψω. Για κέντρο? Ναι, ήρθε και σε καμιά φορά να πάεις να δοκιμάσεις να μας πεις. Πιστεύκος. Άρα πάω. Μα πού είσαι? Είσαι στο μίνι μάρκετ. Το μίνι μάρκετ είναι μπολάτι, σου φκένεις ποντζενούρκο. Ήρθα το φέρω φαΐ. Αφού να μαϊρέψεις εσύ πες. Είναι χτες εινό. Είναι κρίμα ο άνθρωπος, μόνο στέφιαν η γυναίκα του, ακοπελούθια του. Ναι, φύγε. Εγυρεύκες σε πειραρίες. Ποιος πειραρίας? Ο άντρας σου, ο Αγαθοκλής. Είναι πειραρίας ο άντρας, μεταξύ. Ποτέ να είναι. Το καλό σου που σου είπα να τον έχεις έννοια, να μην το βρούμε στους γιατρούς. Εγώ δεν τον έχω έννοια. Γιατί είναι τζάμια που κουλιάζει όλη η μέρα, Θαλή. Ένα παντρεύτηκα ακριβώς για τον λόγο. Γιατί ετάχτηκα σε μια δουλειά που μου αρέσκει. Έχεις πολύ άγχος? Έχω, αλλά αρέσκει μου, κρατάμε σε γρήγορση. Το δημιουργικό άγχος. Οποιασδήποτε μορφής. Φτάνει να νιώθω την πίεση. Σε μαζοχιστρία. Ξέρεις τον? Κιό? Επειδή βλέπεις τον, έχει ώρα. Όχι, ασυναισθητά. Η δουλειά πώς πάει? Τέλεια. Τι θα πεις με τούτους όλους τους... πελάτες? Όχι, δεν είναι έτσι που τα εννοούσα. Απλά με τόσον κόσμο που συναναστρέφεσαι, δεν έτυχε να ερωτευτείς κανένα? Ποτέ. Οκ. Μόνο μια περίπτωση. Βασικά, αν υπάρχει τίποτε, κυρίως η περιέργεια που με... Μια πρόσφατη περίπτωση. Πρόσφατη. Με ένας τύπος με μάσκα. Δεν θέλει να δω το πρόσωπο του, μιλά κάπως περίεργα. Εγκαλά ή... Δεν ξέρω. Και το κυριότερο, δεν κάνουμε τίποτα. Και πληρώνεσαι. Κανονικά. Αν είναι έτσι, κάνω το και εγώ. Θέλει απλά να τσιμούμαστε έναν αγκαλιά. Α, εν τέλεια, πελώσω καημένος. Για πόσο καιρό να είσαι σε διαθεσιμότητα? Εξαρτάται από το διευθυντή μου.
Θέλεις να του μιλήσω εγώ? Τι, να τον πείσεις να με επαναφέρει? Να του προσφέρω κανένα πρόγραμμα δωρεάν. Full session. Δεν νομίζω να δεχτεί. Αγκέι. Όχι, απλώς η γυναίκα του είναι καλά. Στα τελευταία της κατακρίβει, αν και χρειάζεται αρκετά χρήματα για τη θεραπεία της. Συγγνώμη, καμά βλακία. Όχι, δεν το ήξερες. Είναι εντάξει. Εξάλλου κι εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να επιστρέψω και να αναλάβω καθήκοντα. Γιατί όχι? Γιατί ναι. Αρκούμε να σου πιάνω κατάθεση να με μιλάς. Αγνή μου. Αγνήθιο φυλάχτου. Σωστά. Αγνία μου, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Επιτέλους να κάνουμε μπάνιο με ποιτητό νερό και μέσα σε εκείνο το παλιό τροκόσπιτο, πίτι πίτι, ώσπου να λουφούμε. Νερό φκερό. Μουφού, ποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ τώρα? Εσύ ρε μάμου, με τα λεφτά, ποιες πομπογά. Δεν είναι θέμα λεφτών, αγάπη μου. Απλώς και εγώ έκλεισα ραντεβού για λέιζερ και μετά κομμωτήριο. Μαμά, ακόμα ανοιχτά με να σκέψαμε μπαλέ. Όχι, αγάπη μου. Απλώς λέω ότι έχουμε υποκρεώσεις. Άντε, και εσύ πότε θα γίνεις 18 να βγάλεις άντια να πηγαίνεις μόνη σου? Άντε, άντε. Πιάσει σίκλα και μου στην νερό και δεν μας βέλε να κάνουμε νουλα ούτε. Δεν κατάλαβα, Πέτρο. Είναι κακό να βοηθάτε? Όχι, να βοηθούμε είναι καλό. Να κάνουμε νουλα όμως. Προτιμάς να πας στο παλιό κάμπινγκ με τον πατέρα σου, τον απατεώνα? Δεν είναι απατεώνας. Ευαμφία μου, να σου θυμίσω, αγάπη μου, ότι σας απήγκαγκαν. Γιατί το έκανα, νομίζεις? Για να τον φοητσάσουν. Να σου θυμίσω ότι που τη μέρα που άρκεψε το ξέπλυμα, εσύ βοηθάς τον. Και? Τι και, συνολίσαι εσύ απατεώνας. Πάψε, Πέτρο. Άντε, παίξε online με τους φίλους σου. Έχουμε WiFi εδώ. Μαρκούμε. Να έμεινες τζαμέ όπως τον Μακούφι. Μόλις ώρες φημίζεις μου εκείνο. Με γιος του. Μαμά. Να μείνουμε εδώ, ναι, αγάπη μου, στο σπιτάκι μας, τα μπροστά μας, με τη θέρμανσή μας. Υπό έναν όρο. Τι όρο? Θα μας πλυνίσκεις, θα μας μαϊρεύκεις, θα μας ψωμνίζεις από το σούπερ μάρκετ, θα μας παίρνεις τα ιδιαίτερα και δεν θα κάνεις 10 ώρες να αρχίσεις να μας πιάνεις. Και γενικά θα ασχολείσαι παραπάνω μαζί μας και λιότερα με τον εαυτό σου, δέχεσαι? Φου, και τι να μην πάρουμε, κοπέλα. Να σε βοηθούμε κι εμείς, ρε μαμά. Τόσα λεφτά έχουμε. Να βρούμε μία που να μπορεί να οδηγάει κιόλας για να σας πηγαίνει και να σας φέρνει. Να το πω ξανά, ντροπή. Ποιο, αγάπη μου? Που τα σκατά στα κότσια. Πέτρο! Λουβί με τόνο, yes! Να μου κάνεις και πατατές, μάμμα. Καλό, αγάπη μου. Αγαπώ σε μάμμα. Κι εγώ αγαπώ σε, αγάπη μου. Μα κάνεις πολύ φαΐ. Έκαμα, γι' αυτό φάλια. Θέλεις κι άλλο να σου βάλω. Να πάω να σου κάνω και καμιά καπιρούα. Ναι, και καπιρούα να κάνω βουτή μέσα στο ένα από μήναν τα ζουμί του λουβιθκιού και της σαλάτας. Εντάξει, αγάπη μου. Μα είσαι πολλά χαρούμενη σήμερα. Ναι, είμαι. Κάνεις πολύ φαΐ, είπες. Ναι. Να πάω να φωνάξω τους φίλους μου, αρτού δαμέ, εδώ είναι καλά. Να τους κάνουμε το τραπέζι, ρε παιδί μου. Όχι, αγάπη μου, τούτο δεν γίνεται. Αφού είσαι κάμες πολύ φάι. Ναι, αλλά είναι για τούτο. Καλό. Εφία. Ναι, εφία, αλλά ο κύριος Αλίσης είπε ότι ξαναήρθαν. Εφία, για πάντα. Μαζί με τη μάμα τους, έμεινε μόνο στον παπάς τους. Γι' αυτόν που είσαι χαρούμενη. Λευκό. Λευκό μου. Ο γιος του κύριου Τάσου. Δεν θα με ξανανοχλήσει. Να, τσινοσόρι. Με βάλει άλλους όμως. Ελέγχονται. Ελπίζω, γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να μαθευτεί ότι κάποιος μες στο καμίνγκ κάνει ξέπλυμα. Εστία μικροβίων. Θα αρκέψουν να σε βάλουν παντού. Εύφαση. Ο αρχηγός θέλει να σε γνωρίσει. Εγώ θέλω. Επιμένει. Τι να αλλάξει? Τίποτα, απολύτως. Οπότε? Θέλει να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ποιος του ξεπλένει τα χρήματά του. Και φαντάζομαι μετά από τον αρχηγό έχει άλλο που πάνω του πιο μεγάλο. Όλοι δουλεύουμε για κάποιον, κύριε Ιορδάνου, που ποτέ μας δεν είδαμε ούτε και πρόκειται. Έτσι και ο μεγάλος. Σε κάποιον έχει να δώσει λόγο. Τι μας αφορά? Όπως τον Δημήτρη. Περίπου. Ναι, αλλά μετά από τούτο είναι άλλο πιο πάνω. Που δεν γνωρίζουμε. Ήθελα να ξέρω τα λεφτά που λαπόθεν. Κάνουμε δωρές. Φιλανθρωπίες. Προσφέρουμε. Τέλεια. Κύριε Ιορδάνη, κύριε Ιορδάνη, κύριε Ιορδάνη. Πού είναι τα μωρά σας? Εφία. Γιατί τα φύγετε να φύγουν? Μα δεν τα αφήσα. Έφυγα με τη μάμα τους. Αφήγα με λιμένα δάμε μόνο μου. Εντάξει, να έρχονται. Να έρχονται. Η κυρία. Συνεργάτης. Γεια. Γεια σου, ναι, ρε. Είσαστε καθηγήτρια σε γυμνάσιο αυστηρή. Ναι, μα αρχιέ μου. Διευθυντή, Σταλή. Κόμμα να γίνει αρχηγό. Να γίνει. Περίμενε να δούμε τα δοκιμασία να κλείσουμε εδώ στο κάμπινγκ πρώτα. Για αστυνόμο μα. Δεν ξέρει. Ξέρω. Δεν τα ρωτά. Για περάσει η ώρα. Πώ πάνε οι δοκιμασίε? Έμπα.
Η βρες μου και το τρόχο σπίτι μου, πως είπα. Για να μείνεις που κοντά. Για να έρχομαι να πνάζω, θα λέει. Η οικογένεια καλά. Για το που θέλω να έρχομαι να πνάζω. Έχω έναν τελούξο. Να μπουλάρεις. Θέλει παράθυρα, πόρτα, τσαβάνια. Τι έχεις εσύ. Βάλουμε τώρα. Ο Ιορδάν. Έφτασε η φήμη του και πάνω. Μάντα μου γραφίτσια, με βάλεις παραγγελία. Ναι, για το μίνι μάρκετ. Αφόμπατας. Να μπουλάρεις ρε. Να μπουλάρω. Και φορές παρέξα σήμερα από πόση. Δεν φάμε να κλειστά. Επειά και από τσίπον κύριο Ντάσον ήρθε η τσάλη μου να σφαίρει φάει. Κι αν και μέσω μέρη. Εφάκου γύρους μες το κάμπι με ο μόδωρο που δεν έσου χασιμιά. Πού εμπού είσου. Μα αμέσως μα ήρευκα. Ντάζαμε αφού ήρθα και έτσι ήβρα. Ήσουν πίτα. Όχι. Καλά πας να τσεκρέσεις τα μάτια σου μπορεί να βάλεις καταράκτη. Δεν θα πάθα κάτι. Μα τα πω τίσε πελάρες που μου λάδεις όλα. Αφού εμπέ είδες ρε. Κάντε το μόπα σου γιατί δεν το απαντάς. Το πω. Εντάξει Μίτσα. Να μου λάβα το κλί. Τίποτε. Θα πάεις στο θάλι μου ποψέ. Να μπαινω πάνω κάμω στο θάλι. Ότι κάνεις κάθε νύχτα, αλλά θα κλεί να πάρεις και καμιά εξάδα μαζί σου, να μην υποχρεωνούμαστε στο πλάσμα. Μα σοβαρό μιλάς τώρα. Είναι καλό είναι. Ένεις με αγαπάω δηλαδή. Γιατί έχω ζητημένο. Όχι, αλλά λίγο να κάτσω σαν με το βουρίκι. Κάτσε. Αν είναι να πεταχτώ λίγο στο θάλι. Στο καλό. Τώρα βάλω τα παπούτσια μου. Να κάτσε εδώ ξαναπάεις. Να πάω, Μπουρέκη, να πάω. Να κοιμηθώ, μάμα. Είναι βάλεις τις πιζάμες σου. Όχι, δεν τις έβαλα. Γιατί? Είναι ευκαιρίσα. Λοιπόν, να πάω να κάνεις μπάνιο τώρα από ζεστόν το νερό και να βάλεις και τις πιζάμες σου διπλωμένες πάνω στο κρεβάτι σου. Εντάξει, για να κοιμηθείς. Εντάξει, μάμα. Ω, να φύγεις. Όχι, μάμα. Καληνύχτα. Θα έρθει ο κύριος Σαλής. Ναι, δεν έρθει. Να σας δει τίποτε. Άντε, αγάπη μου. Κλείσε για την τηλεόραση, εντάξει.